Εντάξει, ωραία. Τα θέματα λοιπόν που είχατε να διαχειριστείτε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν το πρώτο, αναφέρατε ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και ποιο το μεγαλύτερο μειονέκτημα των υδραυλικών συστημάτων έναντι των πνευματικών, περιγράφοντας και μια αντίστοιχη εφαρμογή. Αρκετοί το πιάσατε καλά και το γράψατε και το αναπτύξατε. Κάποιοι άλλοι γεμίσατε μια ολόκληρη σελίδα με λόγια που ήταν περιτά. Θα σας δώσω το υπόδειγμα της σωστής απάντησης, αλλά με κενά, γιατί υπάρχουν πολλές σωστές απαντήσεις. Το ερώτημα είναι κρίσος. Εγώ είχα πει ότι θα αξιολογήσω την κρίση σας. Όποιος έγραφε κάτι του στυλ, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των υδραυλικών συστημάτων έναντι των πνευματικών, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό, π.χ. το κόστος, τόσο απλά, και μια χαρακτηριστική εφαρμογή είναι η εφαρμογή της βιομηχανίας, ας πούμε, είχε πάρει το μισό θέμα σωστό. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την ίδια ακριβώς φρασεολογία, το μεγαλύτερο μειονέκτημα των υδραυλικών συστημάτων έναντι των πνευματικών συστημάτων είναι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευασίες τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων για πιθανές διαρροές λαδιού. Και μία εφαρμογή είναι η αυτή που μόλις είπα. Βιομηχανία τροφίμων, συσκευασίας ρούχων, συσκευασίας φαρμάκων. Αυτό όσο απλά σας το είπα είναι 3 και 3, 6 γραμμές. Με αυτές τις 6 γραμμές παίρνατε 4. Πολύ λίγοι το κάνατε καλά αυτό. Έχει δύο αναγνώσεις το γιατί δεν το κάνατε καλά. Η πρώτη είναι γιατί έχετε ακόμα μπερδεμένα στο μυαλό σας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και μάλιστα πολύ παίρνατε από το βιβλίο μέσα ένα στάνταρ κειμενάκι και απλά το αντιγράφατε στο θέμα. Αυτό είναι λάθος. Και επίσης, μου πλατιάζετε το λόγο σας, ενώ δεν χρειάζεται. Λέω ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το σημαντικότερο. Όσο απλά σας το είπα, ορίστε, εδώ είναι 3 γραμμές. 1, 2, 3, το κάθε ένα από τα δύο μέρη του ερωτήματος. Είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτό και η εφαρμογή του είναι εκεί. Ή ας πούμε σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου. Τελειώνουμε. Κάποιος άλλος το έπιασε το σύστημα διεύθυνσης αυτοκινήτου και μετά ξεκίνησε και έλεγε. Επιπροσθέτως, δεν θα μπορούσε να είναι πνευματικό στο αυτοκίνητο γιατί πιάνει όγκο, γιατί κάνει θόρυβο. Δεν σου ζητάω να μου απορρίψεις το γιατί δεν είναι πνευματικό. Σου λέω ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το μεγαλύτερο. Είναι αυτό και το εφαρμόζω εκεί. Πάμε παρακάτω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα. Είναι αυτό και το εφαρμόζω εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε σύγκριση. Αν χρειαζόταν σύγκριση θα σας το έλεγα. Δεύτερο θέμα. Σχεδιάστε, λέει, το διάγραμμα φάσεων των κινήσεων για ένα πλήρη κύκλο κινήσεων. Αυτό σημαίνει ότι το είχαμε πει ότι όταν είναι πλήρης ο κύκλος, όταν δώσω την εντολή εγώ start, γίνεται μια διαδικασία και αυτή η διαδικασία στο τέλος της, εάν ξαναπατήσω start, γίνεται ακριβώς η ίδια. Δεν έχω διαφοροποιήσει τα έμβολά μου, δεν κάνει κάποιο άλλη κίνηση τη δεύτερη φορά που θα πατήσω start και κάποια άλλη κίνηση. Είναι λοιπόν το σύστημά μου πνευματικό βάσει της εκφώνησης και η εφαρμογή μου, το σενάριο της εφαρμογής μου είναι α συν, β συν, β πλην, γ συν, α πλην, γ πλην. Και μάλιστα για να το κάνω ακόμα πιο εύκολο στην ανάγνωση και ακόμα πιο εύκολο στο να το απαντήσετε χωρίς να χρειαστεί να βάλετε το θεμελιώδες ερώτημα είναι η κίνησή μου ετεροχρονισμένη ή συγχρονισμένη, σας έδινα και τις κάθετες. Αφού σας δίνω κάθετες γραμμούλες, τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με το να ψαχτώ να δω είναι συγχρονισμένη ή ετεροχρονισμένη. Προφανέστατα τι είναι αυτή η κίνησή μου. Συγχρονισμένη. Συγχρονισμένη κίνηση, θα δώσω πάλι τον ορισμό. Θεωρώ ότι χρειάζεται μετά τις απαντήσεις που είδα. Συγχρονισμένη κίνηση λέγεται κίνηση αυτή κατά την οποία υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση δύο ή και περισσότερων εμβόλων σε μία ή και περισσότερες από τις φάσεις από τις οποίες αποτελείται η εφαρμογή μου.
Όταν λέω φάσεις από τις οποίες αποτελείται εφαρμογή μου, αφού έχω τραβήξει κάθετες γραμμούλες, πάει να πει ότι αυτή εδώ πέρα είναι η πρώτη φάση της εφαρμογής, όπου περιλαμβάνει κίνηση δύο εμβόλων, η πρόωση του Α και η πρόωση του Β. Αφού δεν με ρωτάει για χρόνους και δεν μου έχει δώσει και χρονική διάρκεια της πρόωσης ή της επιστροφής της παλινδρόμησης ή οτιδήποτε, δεν θα ασχοληθώ με τους χρόνους. Απλά θα ξέρω στο μυαλό μου ότι πρέπει να ολοκληρωθεί και το Α συν και το Β συν και μετά θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση. Επαναλαμβάνω, δεν μου δίνουν χρόνους που κάνει το Α πρόωση και το Β πρόωση, αλλά δεν με πειράζει, γιατί και το ζητούμενο δεν είναι να βάλω κάπου αριθμητικά τους χρόνους. Το ζητούμενο είναι να κάνω αυτό το σενάριο σε διάγραμμα φάσεων. Εάν λοιπόν για παράδειγμα το Β στην πρόωση του θέλει 10 δευτερόλεπτα και το Α στην πρόωση του θέλει 20 δευτερόλεπτα, τι διάρκεια έχει η πρώτη φάση? 20. Τη μεγαλύτερη. Συγκρίνω τους δύο χρόνους και παίρνω πάντα το μεγαλύτερο. Δεν με πειράζει όμως εδώ, δεν θα πάω να γράψω 20 σεκόντα από κάτω. Το ξέρω όμως στο μυαλό μου, γιατί κάποιο άλλο θέμα μπορεί να μιλάει, να παίζει με χρόνους. Πέρασε ο χρόνος που απαιτείται για την πρόωση του Β που είπαμε ότι είναι ο μεγαλύτερος από τη σύγκριση. Μάλιστα είναι η απάντηση. Ξεκινάει η δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση τι έχω? Επιστροφή του Β και πρόωση του Γ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το Β θα επιστρέψει και θα ξεκινήσει το Γ να κάνει την πρόωσή του. Πάλι δεν με νοιάζουν οι χρόνοι. Μπορεί το ένα να είναι υπερδιπλάσιο του άλλου ή πολλαπλάσιο του άλλου. Εγώ θα περιμένω να ολοκληρωθούν και οι δύο κινήσεις, οι οποίες ξεκινάνε ταυτόχρονα. Ξεκινάνε αυτή τη χρονική στιγμή. Γι' αυτό η κίνηση λέγεται συγχρονισμένη. Αν το ένα ολοκληρωθεί σε ένα δευτερόλεπτο και το άλλο σε μία ώρα, δεν με ενδιαφέρει γιατί ξεκινήσανε μαζί. Για ένα δευτερόλεπτο που ήταν η επιστροφή του Β, είχα ταυτόχρονη κίνηση δύο εμβόλων, του Β και του Γ. Φτάνω εδώ στο χρόνο που έχει ολοκληρωθεί και του ενός η κίνηση και του άλλου. Και ξεκινάει το επόμενο, η επόμενη φάση. Η επόμενη φάση, πώς έμβολα περιλαμβάνει? Ένα και μοναχό. Είναι η επιστροφή του Α. Δεν με νοιάζει πάλι πόσο χρόνο θα κάνει το Α να επιστρέψει. Θα κάνει μια ώρα. Άστο να κάνει μια ώρα. Εδώ όταν θα φτάσω, πάει να πει ότι το Α έχει επιστρέψει και έχει κινητοποιηθεί. Τότε, η τέταρτη και τελευταία φάση, και είναι περιττό να βάλω εδώ γραμμή, γι' αυτό δεν έχω βάλει και στην εκφώνηση, η τέταρτη και τελευταία φάση περιλαμβάνει πόσες κινήσεις? Μία, η οποία έχει να κάνει με την επιστροφή του γάμα. Άρα, παρατηρώ από το σενάριό μου, μου το δίνει βέβαια κιόλας, αλλά παρατηρώ ότι έχω ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας, δηλαδή, ό,τι κίνηση κάνει το κάθε έμβολο, μέσα στο ίδιο σενάριο, μέσα στον ίδιο κύκλο, οφείλει να κάνει και την αντίθετη. Το διασταυρώνω. Ξεκινάω με το Α να κάνει πρόωση. Ωραία, βγήκε έξω. Αυτό σημαίνει ότι πριν ήταν μέσα. Βγήκε έξω. Θα γυρίσει μέσα για να κλείσει τον κύκλο του. Ψάχνω να βρω πού είναι το Α. Πλην, να το. Άρα γυρνάει το Α. Ομοίως το Β. Βγαίνει έξω, μάλιστα. Επιστρέφει στην ακριβώς επόμενη φάση. Πλήρης κύκλος για το Β. Το Γ. Βγαίνει έξω εδώ, μάλιστα, στη δεύτερη φάση. Ψάχνω να βρω αν επιστρέφει. Επιστρέφει, ναι, είναι η απάντηση. Στην τέταρτη φάση και τελευταία. Άρα λοιπόν τρία έμβολα, τα οποία κάνουν ολοκληρωμένη παλινδρόμηση. Βγαίνει έξω το ένα και επιστρέφει πίσω. Το δεύτερο και το τρίτο. Αυτός είναι ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας. Αυτό το πλήρης κύκλος λειτουργίας χρειάζεται στο τέλος που θα έχουμε ζωγραφίσει το διάγραμμά μας για να κάνουμε τι? Για να τσεκάρουμε αν το διάγραμμά μας είναι σωστό. Πώς φτιάχνουμε το διάγραμμα φάσεων? Αποτελείται από στήλες και γραμμές. Είναι σαν πίνακας. Στην πρώτη στήλη γράφω τα έμβολα. Πόσα εμβολάκια αποτελούν την εφαρμογή μου? 3. Θα μπορούσε να ήταν παραπάνω, 10, 20, 30, όσα και να ήταν, θα τα γράψω στην πρώτη μου στήλη από πάνω προς τα κάτω. Α, Β, Γ. Τραβάω και οριζόντιες γραμμές για να ξεκινήσω να περιγράφω το τι γίνεται. Και αυτό ακριβώς που πρέπει να περιγραφτεί είναι στην κατάσταση που έχω δώσει τις τροφοδοσίες του αέρα και τις ηλεκτρικές, εάν απαιτείται, αν είναι ηλεκτροπνευματικό το σύστημα, και δεν έχω επέμβει για να το ξεκινήσω. Δηλαδή υπάρχει εδώ πέρα μία κατάσταση
η οποία λέγεται κατάσταση ηρεμίας. Επαναλαμβάνω, αυτή η κατάσταση είναι όταν το σύστημά μου έχει τροφοδοσίες αέρα και έχει και τροφοδοσίες ηλεκτρικές, εάν χρειάζεται, παρένθεση, και δεν έχω πατήσει τον μπουτόν start. Αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι από ένα δευτερόλεπτο μέχρι κάποιες μέρες. Μπορεί να μην τη χρειάζομαι εγώ την εφαρμογή μου να χρησιμοποιηθεί. Είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Πώς περιγράφω την κατάσταση των εμβόλων μου στη στήλη της ηρεμίας? Έλα. Είναι μια παχιά γραμμή, ναι, στο κάτω μέρος του κουτάκι, στο κέλι. Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί είναι στο κάτω μέρος, ντε και καλά? Αν ξεκινάνε... Άρα δεν το πάμε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Η κατάσταση ηρεμίας, λοιπόν, είχαμε δώσει τον ορισμό την προηγούμενη φορά, ότι δεν είναι μια κάτω γραμμή παχιά εδώ ή πιο πάνω ή πιο πάνω. Δεν είναι αυτή η κατάσταση ηρεμίας. Κατάσταση ηρεμίας είναι η αντίθετη. Από την πρώτη φάση, κοιτάμε την πρώτη φάση των εμβόλων και από τη στιγμή που κάνουν την κίνηση α συν, είναι, ας πούμε, στην ηρεμία το α. Το β πάλι κάνουν την κίνηση β συν. Δεν είσαι ακριβής. Όχι στην πρώτη φάση. Πρώτα εμφανίζεται το έμβολο. Μπράβο. Δεν είσαι ακριβής, γιατί παρατηρούμε ότι στην πρώτη φάση δεν υπάρχει γ, άρα τι θα βάλουμε εδώ? Η κατάσταση ηρεμίας είναι η περιγραφή της θέσης που έχουν τα έμβολα όταν τα πρωτοσυναντούμενα κινούνται με αντίθετο πρόσημο. Δηλαδή, να το πάρω ένα-ένα, το εμβολάκι α, κατά τύχη και μόνο, κάνει πρόση στην πρώτη φάση. Αφού στην πρώτη φάση οφείλει να εκτελέσει πρόση για να μπορέσει να βγει έξω, αυτό που προϋποθέτει ότι βρίσκεται όταν ηρεμεί? Μέσα. Αυτό το μέσα, με άλλα λόγια το πλην, πώς ζωγραφίζεται, πώς αποτυπώνεται στο διάγραμμα φάσεων? Με μία παχιά γραμμή στο κάτω εδώ μέρος του κελιού μου. Αυτή είναι μία χοντρή παχιά γραμμή στο κάτω μέρος του κελιού μου. Κάνω μια παρενθεσούλα. Είδα μολύβια, κόκκινα, μπλε, κίτρινα, πράσινα, ροζ. Μου φτάνει μόνο ότι θα το έχω πατήσει περισσότερο με μπλε. Τα υπόλοιπα χρώματα απαγορεύονται. Ειδικά το κόκκινο, έτσι προς Θεού. Μετά εγώ με τι θα διορθώσω? Είτε θα είναι μία παχιά γραμμούλα, θα το πατήσετε πολλές φορές, είτε αφού θέλετε... ή αν σας βολεύει, κάντε το έτσι. Και όταν θα ανεβαίνει είναι έτσι, και όταν θα κατεβαίνει είναι έτσι. Ό,τι σας βολεύει, αλλά όχι 15 χρώματα. Και προφανώς όχι μολύβι, έτσι. Πάμε λοιπόν. Το α μου, αφού βρίσκεται σε πλήν, θα ισορροπήσει στο κάτω μέρος του κελιού της κατάστασης ηρεμίας για το α. Αυτό εδώ είναι το κελί, το οποίο περιγράφει την κατάσταση του α όταν βρίσκεται σε ηρεμία. Πάω παρακάτω, το Β. Κατά τύχη και αυτό είναι στην πρώτη φάση η πρόωσή του. Αφού πρέπει να κάνει πρόωση, ίδια ακριβώς η λογιστική με πριν, τι οφείλει να είναι στην ηρεμία? Στο πλην. Άρα θα αντιγράψω ό,τι και στο Α. Να το. Να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Αν ήταν Β πλην, πού θα ήταν? Αν ήταν Β πλην η πρώτη φορά που το συναντάς. Ναι, ήταν έξω δηλαδή. Ναι, θα συμβόλιζες στην κατάσταση ηρεμίας σου το συν. Το συν. Ναι. Το οποίο ξέρουμε πως συμβολίζει το συν, θα το δούμε και στη συνέχεια. Δεν στο λέω τώρα, μην τον μπερδέψουμε. Άλλο έμβολο έχω, μάλιστα, το γάμα. Το κελί του εδώ πέρα του γάμα, πώς πρέπει να το αποτυπώσω? Ποια είναι η πρώτη φορά που το βλέπω να κινείται? Πρώτη φάση δεν υπάρχει. Δεύτερη φάση υπάρχει. Θα μπορούσε να μην υπήρχε ούτε στη δεύτερη. Θέλετε να το βάλουμε εδώ? Που θέλετε το βάζουμε. Κατά τύχη υπάρχει στη δεύτερη και μάλιστα κάνει πρόωση. Αφού κάνει πρόωση, πρέπει να είναι μέσα για να βγει έξω. Αυτό προϋποθέτει ότι στην ηρεμία του πού ηρεμεί? Ωραία. Στο πλήν. Τελειώσαμε την κατάσταση ηρεμίας. Εδώ τώρα έρχομαι εγώ που είμαι ο μηχανικός, ο χρήστης, και τι κάνω? Πατάω ένα ωραιότατο μπουφουτόν, δίνω μια εντολή. Τι εντολή? Start. Και λέω τώρα έχω δώσει αέρα, έχω δώσει ρεύμα, τα έχω δώσει όλα. Πατάω τον μπουτόν μου εδώ και ξεκινάει να εκτελείται η εφαρμογή. Αφού δεν μου δίνει, επαναλαμβάνω, η εκφώνηση χρονικά διαστήματα, δεν με ενδιαφέρει και ο χρόνος που θα κάνει να ολοκληρωθεί.
Δεν πάει να είναι εδώ ένα λεπτό, εδώ πέντε ώρες, εδώ δύο μέρες. Δεν με νοιάζει. Δεν θα μου επηρεάσει εμένα το διάγραμμά μου. Δεν θα τα κάνω πιο μεγάλα τα κελιά ή πιο μικρά ή οτιδήποτε, επειδή μία φάση είναι ένα δευτερόλεπτο και άλλη μία ώρα. Ομοίως λοιπόν. Συνεχίζω και λέω προς τα δεξιά. Ορίστε. Άλλη στήλη. Τι τίτλο θα βάλω σε αυτή τη στήλη? Άρα πόσες στήλες θα έχω προς τα δεξιά αν κάθε μία είναι κάθε φάση? Συνολικά τέσσερις. Γιατί ρε παιδιά μου βάλατε δύο φάσεις και τρεις φάσεις στο γραπτό σας? Είναι ηλίου φαϊνότερο ότι είναι τέσσερις φάσεις. Τις έχω χωρίσει και με γραμμή. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τραβάω κάθετες όταν είναι να χωρίσω φάσεις. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Γιατί μου το πνίξατε και μου βάλατε τρεις, άλλος δύο? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι τέσσερις φάσεις. Πρώτη λοιπόν. Δεύτερη. Τρίτη. Τέταρτη. Κανείς δεν έβαλε πέμπτη, αλλά πολλοί βάλανε τρεις. Και δυστυχώς, επειδή το σύστημα αυτό ή λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, είναι on-off, δεν μπορώ να πάρω σωστό το μισό. Είναι ή παίζει ή δεν παίζει. Είναι σαν να μου λες ότι θα μεταφέρω κυβότια πάνω σε παλέτες με το μισό σύστημα. Θα μεταφερθεί ποτέ το κυβότιο στην παλέτα, είναι η ερώτηση? Όχι. Άρα πώς μπορώ να πάρω σωστό το μισό σύστημα? Όποιος λοιπόν έχει κάνει εδώ δύο και τρεις φάσεις όταν θα πάρετε τα γραπτά σας, θα δείτε ότι έχει πάρει μηδέν σε αυτό το θέμα. Συνεχίζω. Πρώτη φάση. Εκτελείται κάποιου από τα τρία εμβόλουν κίνηση. Έχω από την πρώτη φάση, παρατηρώ πρόωση στο α και στο β. Εξορισμού στο διάγραμμα φάσης όταν εκτελείται η πρόωση, στη φάση που γίνεται η πρόωση. Κάνω αύξουσα ράμπα, τη ζωγραφίζω παχιά γραμμή, η οποία ξεκινάει από το ακριβώς προηγούμενο κελί, δηλαδή εδώ από το πλήν, και φτάνει μέχρι το μέσον του κελιού. Είχαμε εξηγήσει την προηγούμενη εβδομάδα γιατί φτάνει μέχρι το μέσο και δεν φτάνει μέχρι το πάνω, ή γιατί έχει 45 μοίρες κλίση και όχι 60 ή 70. Αυτά όλα έχουν να κάνουν με το χρόνο που εκτελείται η πρόωση. Δεν μου δίνουν χρόνο, οφείλω, είτε είναι ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο, μία ώρα, οφείλω να κάνω αυτόν εδώ το συμβολισμό για πρόωση. Τι άλλη κίνηση έχω στην πρώτη φάση? Την πρόωση του Β. Παίρνω το Β από εδώ ομοίως, χωρίς να χρειάζεται να το ξαναεξηγήσω, και το πάω στο μέσον του κελιού της πρώτης φάσης για το Β. Άλλη κίνηση υπάρχει στην πρώτη φάση? Όχι. Και τι θα κάνω με το Γ, το οποίο είναι έμβολο που μετέχει στην εφαρμογή, αφού δεν μετέχει στην πρώτη φάση? Συνεχίζει στην κατάσταση γραμμίας. Συνεχίζει στην ακριβώς προηγούμενη του κατάσταση. Σωστά. Πέρασε ο χρόνος από το start μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Πάλι δεν με νοιάζει πόσος είναι. Και πέφτω στη δεύτερη φάση. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Έχω Β, επιστροφή από ό,τι βλέπω, και Γ, πρόωση. Μάλιστα. Όσον αφορά το έμβολο α που εμφανίζεται πρώτο κατά σειρά στον πίνακα, τι θα κάνω στο κελί του της δεύτερης φάσης, αφού δεν μετέχει? Θα παραμείνει σε κατάσταση συν, σε κατάσταση πρόωσης, και αυτό σημαίνει ότι θα τραβήξω μία παχιά γραμμή παράλληλη που στον άξονα των χρόνων δεν κινείται, άρα πώς θα αντιγράψω το συν του? Παράλληλα, δεν μπορώ να το πάω πάλι αύξουσα. Δεν μπορεί να αύξουσα η ράμπα, θα είναι παράλληλη. Έμβολο Β, τι παθαίνει στη δεύτερη φάση? Κάνει επιστροφή. Που κάνει επιστροφή και κάνει πλήν, οφείλω να το ξεκινήσω από εδώ που βρίσκεται και να το φτάσω εδώ. Εδώ δεν είναι το πλήν, εδώ δεν είναι το μέσα στο έμβολο, η επιστροφή. Πώς θα τα ενώσω αυτά? Πάλι με την παχιά τη γραμμούλα. Το έμβολό μου το γάμα στη δεύτερη φάση μετέχει? Ναι. Τι κάνει? Πρόση. Αφού κάνει πρόση, ήρθε η ώρα του να ξεκινήσει από την ηρεμία από το πλήν και να φτάσει μέχρι το μέσο του κελιού. Εντάξει, είμαστε μέχρι εδώ? Ωραία. Συνεχίζεται.
Τρίτη φάση. Φανταστείτε να είχε 100 φάσεις. Τρίτη φάση. Το α ήρθε η ώρα να κάνει επιστροφή και να γυρίσει μέσα στον κύλινδρο. Πώς θα κάνω την επιστροφή? Όπως έκανα πριν του β. Το πιάνω από εδώ που είναι στο συν και ενώνω με το 0. Ένωσα με το 0. Μάλιστα. Έκανα επιστροφή. Μάλιστα είναι η απάντηση. Β. Το β στην τρίτη φάση μετέχει. Τσου. Αφού δεν μετέχει, τι θα το κάνω? Δυνατά. Και ένας. Λαμπρινή, λέγε. Θα διατηρήσει την προηγούμενη του κατάσταση. Δηλαδή θα είναι στο 0. Στο αρνητικό. Το θα διατηρήσει την προηγούμενη του κατάσταση που είπε η συνάδελφός μας τώρα εδώ σωστά. Πώς το μεταφράσατε κάποιος στο μυαλό σας και το αποτυπώσατε? Δυστυχώς. Δηλαδή δεν φτάνει που εδώ κάνει επιστροφή. Εδώ θα ξανακάνει επιστροφή χωρίς να έχει κάνει πρόωση. Αυτό είναι λάθος. Το αντιγράφω την προηγούμενη του κατάσταση αφού δεν μετέχει. Το δεν μετέχει πάνω, δεν κινείται με άλλα λόγια. Η προηγούμενη του κατάσταση είναι στο 0 στην τρίτη φάση για το β. Αφού στην τρίτη φάση για το β είμαστε στο 0 και συνεχίζω την κατάστασή του, δεν μπορώ να το ξανακάνω να ξανακατέβει. Αγορίστε πώς θα την αντιγράψω. Δύο άνθρωποι το κάνανε αυτό το λάθος στους 60 που δώσατε. Έμβολο γάμα, τρίτη φάση. Μετέχει? Όχι. Όχι. Πριν τι έκανε? Συν. Δεν μπορώ πάλι να συνεχίσω το συν, ανέβω εδώ πάνω. Πώς θα συνεχίσω το συν? Ορίστε, παράλληλα. Μπορεί η ζωγραφική μου να μην έχει ακρίβεια, δηλαδή αυτό να μην είναι το μέσον, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε το νόημα. Εντάξει. Τέταρτη φάση. Εξάλλου κανένα δεν βαθμολόγησα αρνητικά επειδή δεν είχε μοιράσει ισόποσα την απόσταση. Τέταρτη φάση. Ποιος μετέχει και τι κάνει? Το α κουνιέται καθόλου? Όχι. Άρα θα αντιγράψω την προηγούμενη του κατάσταση. Να, την προηγούμενη του κατάσταση. Το β μετέχει καθόλου? Στην τέταρτη φάση δεν το βλέπουμε να κάνει κάτι. Ορίστε. Τέταρτη φάση, έμβολο γάμα. Μετέχει? Ναι. Τι κάνει? Επιστροφή. Αφού κάνει επιστροφή, η ράμπα μου θα είναι ευθύνουσα και θα έρθει να βρει το 0. Τελείωσα? Τέλειωσε και η τέταρτη φάση. Με το πέρας της τέταρτης φάσης, τι έχω διαξιστώσει? Ότι εδώ πάτησα start και εδώ τερματίστηκε ο κύκλος μου. Δεν πάτησα stop εγώ, τερματίστηκε μόνος του. Εδώ λοιπόν έχω το τέλος του κύκλου. Τελειώσανε όλα. Σωστά. Αν ξαναπατήσω start, θα εκτελεστεί ακριβώς η ίδια εφαρμογή, ακριβώς ο ίδιος κύκλος? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από το διάγραμμα φάσης υπομορφήν επαλήθευσης ότι το κάνατε σωστά. Το επαναλαμβάνω αυτό. Είμαι στην ηρεμία, έχω δώσει τροφοδοσίες και πατάω start. Ξεκινάει πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και εδώ τελειώνει. Πώς τελειώνει? Από μόνο του. Εδώ είναι τέλος κύκλου. Ακριβώς το ίδιο τέλος κύκλου με εκείνο. Και η ερώτηση είναι η εξής. Εγώ θέλω να το ξανακάνω. Η εφαρμογή είναι κουβαλάω κυβότια σε μία παλέτα, μάλιστα. Η εφαρμογή λοιπόν η ίδια πρέπει να γίνει πολλές φορές. Εγώ επιλέγω τώρα να φέρω κι άλλο κυβότιο. Ξαναπατάω start. Είναι το σύστημά μου έτοιμο να κάνει ένα πανομοιότυπο κύκλο? Ναι, γιατί όπως λέει η συνάδελφος, η κατάσταση ηρεμίας είναι η ίδια με την κατάσταση στο τέλος του κύκλου. Δηλαδή, το α που είναι στην ηρεμία του Δεσποινής? Στο πλην. Είναι και εδώ πλην. Είναι και εδώ πλην. Σωστά. Το β που είναι στην ηρεμία του? Στο πλην. Είναι και εδώ στο πλην. Σωστά. Το γ που είναι στην ηρεμία του? Στο πλην. Στο πλην. Είναι και εδώ στο πλην. Προσοχή. Δεν πέφτω στην παγίδα ότι μόλις γύρισε ή έκανε επιστροφή. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει αυτός ο άξονας. Αυτός εδώ ο κάθετος είναι το τέλος του κύκλου. Έχω τρία πλην. Ένα, δύο, τρία. Τελείωσα. Είναι και το διαγραμμά μου σωστό και μάλιστα είμαι έτοιμος, εδώ αν ξανακάνω start
θα γίνει ακριβώς το ίδιο πραγματάκι, θα το μεταφέρω δεξιά, όσο όμοιο που μπορούμε να το κάνουμε και copy-paste. Αυτό εδώ το πράγμα το είχαμε λύσει με άλλο ένα έμβολο από κάτω, με 4. Αν έχει 5, 6, 7 ή αν έχει 4 φάσεις, 6 φάσεις, όσες φάσεις και να σας ζητηθεί να φτιάξετε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από σήμερα και μετά θα μπερδευτεί οποιοδήποτε. 3 συγκεκριμένα βηματάκια. Χωρίζω φάσεις. Πρώτο βήμα. Δεύτερο βήμα. Φτιάχνω τον πίνακά μου με αυτό το format, δηλαδή έμβολα, στήλη ηρεμίας, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Αν έχω 10 φάσεις θα φτάσω μέχρι τη 10η φάση. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Και το τρίτο βήμα, αποκωδικοποιώ με πιο έντονη γραμμή και ζωγραφίζω ένα-ένα τα έμβολά μου σε κάθε φάση τι κίνηση κάνουν. Το πλήν είναι μία ισορροπία πάνω στο κάτω μέρος του κελιού. Όταν εκτελείται το συν είναι αύξουσα ράμπα μέχρι το μέσον. Όταν ισορροπεί στο συν είναι παράλληλη στο μέσον του κελιού. Και όταν επιστρέφει είναι ευθύνουσα. Υπογωνία 45 μοίρες αν θέλετε. Αυτό είναι αξεσουάρ που σας είπα τώρα. Δεν χρειάζεται κάπου να το αποτυπώσετε. Και πάει λέγοντας. Και τσεκάρω μετά το τέλος μου είναι ακριβώς το ίδιο με την ηρεμία, έτσι ώστε ξαναπατώντας εγώ τον μπουτόν εκκίνησης να έχω ακριβώς τον ίδιο κύκλο. Πανομοιότυπο είναι η απάντηση. Τελείωσα, είναι η ερώτηση. Μάλιστα. 3 βηματάκια, απλά. Να ξαναπώ κάτι από την αρχή. Ορίστε. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Όταν πάμε μέχρι το μέσο του κελιού, είναι ανεξάρτητο να μας δίνει χρόνο ή όχι. Εντελώς. Έχει τέτοια κλίση εδώ. Ναι, οπότε και να μας έδινε η ίδια κλίστα. Η ίδια κλίστα είχε, αλλά επειδή τη φάση θα την ξεκινήσεις και θα την τελειώσεις με συγκεκριμένες διαστάσεις, εάν το από κάτω έμβολο, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εάν αυτό κάνει το εμβολάκι ένα δευτερόλεπτο, γι' αυτό μία ώρα, με ρώτησε ένας αδελφός μου μήπως πρέπει να αλλάξω την κλίση και αφού κάνει, μήπως σταματάει εδώ ενώ το άλλο συνεχίζει. Και είχαμε πει ότι ανεξαρτήτου χρόνου που κάνει το α, το β και πάει λέγοντας, εγώ θα το αποτυπώνω έτσι και καταλαβαίνω πότε εκτελώ πρόωση και πότε εκτελώ επιστροφή. Άλλη ερώτηση. Καμία. Βασικός και απαράβατος κανόνας όταν ρωτάμε κάτι έναν μηχανικό δεν είναι μόνο να απαντήσει σωστά, αλλά είναι και να καταλάβει τι ρωτάς. Όταν λέω πάρε αυτό εδώ το σενάριο πλήρη κύκλου και κάνε μου το διάγραμμα φάσης, μου κάνατε τον πίνακα κατάστασης με τα σύνσεις, παρενθέσεις κτλ. Αυτό είναι λάθος τελείως. Σε ρωτάω το διάγραμμα φάσης. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή δεν έχεις καταλάβει ποιο είναι το ένα και ποιο είναι το άλλο, ή εκείνη τη στιγμή το είδες από δίπλα και το έγραψες. Είναι 10 με 12 γραπτά στα 60 με αυτό το πρόβλημα. Να ζητάω διάγραμμα και εσύ να τρως το χρόνο σου να κάνεις πράγματα επιπρόσθετα. Δηλαδή όταν θα σου ζητήσουν φτιάξε μου τη γραμμή μεταφοράς κυβωτίων, είναι σαν να πεις εσύ σε αυτόν που σου το είπε, εντάξει, ορίστε αυτή είναι η γραμμή μεταφοράς κυβωτίων, αλλά έφτιαξα και άλλη μία γραμμή η οποία μετράει πόσα φορτηγά θα έρθουν να φορτώσουν. Δεν στο ζήτησε κανείς αυτό. Γιατί τρως χρόνο και γιατί αυξάνεις το κόστος να κάνεις πράγματα που δεν στα ζητάνε. Επειδή λοιπόν εδώ το διέγραψα τελείως, ήταν δεν ήταν σωστό το διάγραμμα φάσης, όποιος είχε κάνει και πίνακα, το αυτό θα ισχύσει και το Φεβρουάριο. Ζητάω πίνακα, πίνακα. Ζητάω διάγραμμα, διάγραμμα. Θέλετε να σας δώσω το διάγραμμα και να ζητήσω τέτοια μορφή σενάριο. Ακόμα πιο εύκολο. Αλλά ό,τι ζητήσω αυτό είναι. Είναι on-off η απάντηση. Δεν είναι πάρ' το διάγραμμα, πάρ' και ένα πίνακα. Και άμα είναι να πάρω και ένα πίνακα, βάλε μου και ένα τριώνυμο, μια διακρίνουσα, δεν τρέχει τίποτα. Παιδιά, το μυαλό συγκεντρωμένο την ώρα που γράφουμε. Με αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη φάση θα ολοκληρώσουμε τις παραδόσεις των πνευματικών συστημάτων. Συγχρονιζόμαστε με το εργαστήριο το οποίο έχει αρχίσει ήδη και κάνει εφαρμογές σε υδραυλικά κυκλώματα. Και για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για υδραυλικά κυκλώματα πρέπει να προηγηθεί
εξηγήσεις υπό μορφή παρουσιάσεων από μένα για να μπούμε στο νόημα των υδραυλικών συστημάτων. Υπενθυμίζω τρία από τα πιο θεμελιώδη, να το πω πλεονεκτήματα, τα οποία έχουν τα υδραυλικά συστήματα, τα οποία μας επιβάλλουν το να χρησιμοποιήσουμε υδραυλικά συστήματα. Ένα πολύ γρήγορο είναι ότι επειδή οι τροφοδοσίες τους πίεση ρευστού αγγίζουν τα 200 και τα ξεπερνάνε σε κάποιες φάσεις bar, δηλαδή 200 ατμόσφαιρες, αυτό από τον τύπο που συνδέει πίεση και δύναμη, τον θυμόμαστε? Ωραία. Από τον τύπο λοιπόν που συνδέει πίεση και δύναμη, αυτή είναι η δύναμη, αυτή είναι η πίεση, βλέπουμε ότι είναι ευθέως ανάλογα. Άρα αν εδώ βάλω 200, καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως αυξάνονται πολύ και οι δυνάμεις. Ενώ αντίθετα τα πνευματικά συστήματα, εδώ πέρα φτάνουμε μέχρι 13, όχι 200. Εντάξει, άρα μιλάμε για 20 φορές περίπου πάνω σε δυνάμεις. Όταν λοιπόν η εφαρμογή μου έχει μεγάλες απαιτήσεις σε δυνάμεις, ανύψωσης, μεταφοράς, σκαψίματος αν θέλετε, είχαμε πει το παράδειγμα του Μετροπόντικα που έφτιαξε τα τούνελ του μετρό, όταν το κριτήριό μου είναι η δύναμη, είναι μονόδρομος η επιλογή. Επίσης, επειδή το ρευστό των υδραυλικών συστημάτων, το οποίο είναι το λάδι και όχι το νερό, μπορώ να καταλάβω κατευθείαν ότι είναι ασυμπίεστο. Το λάδι δεν μπορώ να το συμπιέσω. Δεν έχει τη συμπιεστότητα του αέρα. Αυτό με κάνει να χρησιμοποιώ υδραυλικά συστήματα όταν η εφαρμογή μου απαιτεί ακρίβεια στην θέση του εμβόλου στο 100%. Και θα μου πείτε γιατί να έχω ακρίβεια στη θέση του εμβόλου, αφού ξεκινάει από τέρμα μέσα και βγαίνει τέρμα έξω. Γιατί πάρα πολλές εφαρμογές χρειάζεται το έμβολο να σταματήσει στη μέση της πρόωσής του ή στα 3/4 της πρόωσής του. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν είναι 1 μέτρο η πρόωσή του, να μπορώ αναλογικά να εκμεταλλευτώ όλη τη διαδρομή. Αυτό μπορώ να το κάνω μόνο με υδραυλικό σύστημα. Με πνευματικό είχαμε εκείνη τη διαφοροποίηση λόγω της συμπιεστότητας του αέρα που σας είχα γράψει την άλλη φορά. Δεν έχω ακρίβεια θέση 100%. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο κομμάτι που λέγεται υδραυλικά συστήματα. Και η πρώτη μας διαφάνεια εδώ πέρα την έχω βάλει για να καταλάβετε γιατί το ένα είναι ασυμπίεστο και γιατί το άλλο είναι συμπιεστό. Δηλαδή, όταν διαχέεται το ρευστό που είναι το λάδι μέσα σε μία σωλήνωση, όπως αυτή εδώ, είναι προσανατολισμένα όλα του τα μόρια προς μία κατεύθυνση, μπαίνει από εδώ πέρα με μία αντλία το λάδι, ταξιδεύει μέσα στη σωλήνωση, αυτή είναι σωλήνα εδώ, και βλέπουμε ότι απλά κάνει μία κοιλότητα από την ταχύτητα με την οποία μπαίνει μέσα. Όταν όμως θα τερματίσει, όταν θα φτάσει σε ένα κάθετο εμπόδιο, θα αποκατασταθεί πλήρως η ποσότητα, η μάζα του ρευστού. Το ακριβώς αντίθετο γίνεται όταν βάζω αέρα. Ο αέρας, ποτέ τα μόρια του δεν είναι όλα προσανατολισμένα, έχει εννοείται και προσμίξεις μέσα όσο και να τον φιλτράρουμε, και βλέπουμε ότι από εδώ πέρα αυτές όλες είναι σε μικροσκόπια τροχές μορίων του αέρα όταν τον αέρα τον πουσάρεις, όταν τον στέλνεις υποπίεση σε μια σωλήνωση. Βλέπουμε ότι από εδώ ξεκίνησε ένα μόριο και ξαναγύρισε πίσω. Γιατί έτσι ήταν η χημική του σύσταση. Το άλλο ξεκινάει από εδώ, πάει μπροστά, αλλά κάνει κόλπα. Αυτό κάνει καμπύλες για να προχωρήσει. Το άλλο ενώ πήγαινε καλά, ξαφνικά γύρισε πίσω. Όλα αυτά τα φαινόμενα, φανταστείτε ότι όταν ένα γυρνάει πίσω και το άλλο πηγαίνει μπροστά, συγκρούονται. Όλα αυτά τα φαινόμενα περιγράφονται με την έννοια τυρβώδης ροή, δεν είναι καθόλου στρωτή όπως τα υδραυλικά, και όλα αυτά τα φαινόμενα μας κάνουν να έχουμε προβλήματα συμπιεστότητας. Γεμίζω με αέρα τη σωλήνωση, αλλά αν βάλω κι άλλο αέρα μέσα, χωράει κι άλλο. Αν είναι πιο δυνατό το επόμενο κομπρεσέρ, θα βάλει κι άλλον αέρα. Και αυτό δεν σταματάει ποτέ. Εδώ πέρα, αν γεμίσει με την αναγκαία ποσότητα όγκου λιπαντικού λαδιού, δηλαδή σωλήνα μου, δεν μπαίνει άλλο λάδι μέσα. Ό,τι αντιλία και να βάλω, τελειώσαμε. Στα πνευματικά, πες μου πόσο δυνατό είναι το κομπρεσέρ σου για να σου πω πόσο αέρα θα βάλεις. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό είναι κακό. Ένα υδραυλικό σύστημα, υπό την έννοια μπλοκ διαγράμματος, έχει πολλές μετατροπές στην μορφή της ενέργειάς του. Βλέπουμε ότι η υδραυλική αντλία, η οποία είναι μια συσκευή που θα μου δώσει την κίνηση του λαδιού από την ελαιοδεξαμενή που βρίσκεται στο πάτωμα προς το σύστημα,
Η υδραυλική μου αντλία λοιπόν για να περιστραφεί, θα τη δούμε αμέσως μετά, για να περιστραφεί και να μου στείλει το λάδι, χρησιμοποιεί ρεύμα, χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας ηλεκτρικός κινητήρας ή μια, με κάποιο τρόπο να μετατρέψω την ηλεκτρική μου ενέργεια που παίρνω από το δίκτυο σε μηχανική ενέργεια, έτσι ώστε να περιστρέψω την αντλία. Αν περιστρέψω τη φτερωτή της αντλίας, επιταχύνω και λάδι. Άρα εδώ πέρα, στην έξοδο της αντλίας μου έχω λάδι με επιτάχυνση, λάδι με το οποίο κινείται, μπορώ να το εκμεταλλευτώ. Αυτό το λάδι που μπορώ να το εκμεταλλευτώ, τι είδους ενέργειας μπορεί να μου παρέχει? Υδραυλική. Άρα κατευθείαν και πριν μπω μέσα στους κυλίνδρους και στις βαλβίδες, έχω κάνει ήδη τρεις μετατροπές σε ενέργεια. Πήρα την ηλεκτρική από το δίκτυο, ένας κινητήρας ο οποίος θα μου περιστρέψει τη φτερωτή της υδραυλικής αντλίας. Άρα λοιπόν από ηλεκτρική ενέργεια του δικτύου έκανα περιστροφή φτερωτής, έχω μηχανική ενέργεια και η μηχανική ενέργεια επιταχύνει λάδι και αυτό μου κάνει μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική ενέργεια. Από εκεί και μετά, αφού έχω λάδι το οποίο κινείται μέσα στις σωληνώσεις, θα το στείλω στα υδραυλικά στοιχεία ελέγχου. Βαλβίδες, στραγγαλιστές, ρυθμιστές. Όλα αυτά εδώ πέρα τα φαινόμενα υπάρχουν μέσα σε αυτό το μπλοκ που λέγεται υδραυλικά στοιχεία ελέγχου και τα οποία τα χειρίζομαι εγώ κατάλληλα, είτε χειροκίνητα, είτε ηλεκτρικά, είτε υδραυλικά. Και αφού τα χειριστώ κατάλληλα, στέλνω το λάδι μου μέσα στο υδραυλικό έμβολο, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια δομή εννοείται με το πνευματικό. Δύο θάλαμοι και ένα έμβολο που πηγαίνει αριστερά και δεξιά. Πάλι έχουμε πρόωση την οποία τη συμβολίζουμε με συν, πάλι έχουμε επιστροφή που τη συμβολίζουμε με πλην. Και αφού έχω καταφέρει την υδραυλική μου ενέργεια μέσα από τα στοιχεία ελέγχου όπως οι βαλβίδες να τροφοδοτήσω κατάλληλα ένα έμβολο και να κάνω για παράδειγμα πρόωση, τι έχω κάνει πάλι? Μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας που ήταν το λάδι, το επιταχυνόμενο μέσα στις σωληνώσεις έφτασε στον κύλινδρο, στο έμβολο, το κούνησε το έμβολο, άρα έχω υδραυλική ενέργεια, η οποία υδραυλική ενέργεια εν τέλει θα σπρώξω ένα κυβότιο, θα ανυψώσω ένα κυβότιο, θα κάνω μια εφαρμογή και το αποτέλεσμα ποιο είναι της εφαρμογής μου, το αποτέλεσμα να έχω ξανά μετατροπή σε μηχανική ενέργεια. Άρα λοιπόν κρατάμε στο μυαλό μας ότι ξεκινάμε από ηλεκτρική, κάνουμε μηχανική, περιστρέφουμε την αντλία, η αντλία επιταχύνει λάδι, έχω υδραυλική, η υδραυλική μου κάνει μια πρόωση, μια τυχαία πρόωση σε ένα έμβολο και αφού γίνει εδώ πέρα η τυχαία πρόωση του εμβόλου, κάπως την εκμεταλλεύομαι, για κάποιο λόγο την κάνω αυτή, σπρώχνω ένα κυβότιο, ανυψώνω ένα φορτίο και ξαναέχω δηλαδή έκφραση μηχανικής ενέργειας στο τέλος των μετατροπών μου. Από τις πιο απλές μορφές υδραυλικής αντλίας, η οποία είναι και το πλέον απαραίτητο εξάρτημα των υδραυλικών συστημάτων, έχει αυτή εδώ την απλή μορφή. Μπορεί να είναι για παράδειγμα με δύο φτερωτές, με δύο άξονες εδώ, ένας εδώ και ένας εδώ, τους οποίους αν καταφέρω εγώ να τους περιστρέψω για παράδειγμα με ηλεκτρική ενέργεια, τότε περιστρέφεται έτσι αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ η φτερωτή και αλλιώς αυτή η φτερωτή αφού οι γραναζώσεις τους είναι συνδεμένες μεταξύ τους. Και την μετατροπή από μηχανική ενέργεια σε υδραυλική ενέργεια, πώς την εκλαμβάνω, αφού έχω περιστρέψει εδώ τους δύο άξονες, από κάπου εισέρχεται το ρευστό, από εδώ, γεμίζει εδώ μέσα ο χώρος και μετά εγώ ξεκινάω να περιστρέφω τις φτερωτές μου. Όταν θα περιστρέψω τις φτερωτές μου, το λάδι το οποίο υπήρχε εδώ μέσα και ήταν σε λιμνάζουσα κατάσταση, τι θα πάθει? Θα επιταχυνθεί προς την έξοδο. Θα το σπρώξω προς την έξοδο. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας της αντλίας. Έχει μέσα της λάδι, καταφέρνεις με κάποιο τρόπο, θα δούμε ποιος τρόπος είναι, να περιστρέψεις τη φτερωτή. Όταν την περιστρέψεις τη φτερωτή, την άλλη πλευρά της αντλίας βγαίνει το λάδι με επιταχυνόμενο, με ταχύτητα. Γιατί εδώ είπα είναι λιμνάζον. Την έχω βουτήξει μέσα σε μια ηλιοδεξαμενή. Όταν θα της δώσω ρεύμα, στην έξοδό της θα μου βγάλει λάδι με πίεση, λάδι επιταχυνόμενο, λάδι με ταχύτητα. Αυτό μετά το λάδι με ταχύτητα, ανάλογα την ταχύτητα που εγώ θέλω να ρυθμίσω, πού θα το στείλω? Σε σωληνώσεις, σε βαλβίδες, σε έμβολα, σε ρυθμιστές, στραγγαλιστές και πάει λέγοντας. Η ακριβώς αντίστροφη λειτουργία της υδραυλικής αντλίας λέγεται υδραυλικός κινητήρας. Και τι κάνει ο υδραυλικός κινητήρας? Μετατρέπει την υδραυλική σε μηχανική ενέργεια, είναι σημαντικό εξάρτημα των υδραυλικών συστημάτων
και έχει μεγάλες τιμές ισχύως μηχανικής ενέργειας. Γιατί? Γιατί η δομή του είναι ίδια με την αντλία, υπάρχουν πάλι δύο φτερωτές ή θα μπορούσε να ήταν μία φτερωτή με άξονα στο κέντρο της και εγώ στην είσοδο φέρνω λάδι επιταχυνόμενο, λάδι με πίεση. Όταν θα πέσει το λάδι με πίεση πάνω στους φτερωτές, δεν αρχίσουν οι φτερωτές να παθαίνουν, να περιστρέφονται. Πώς είναι η ανεμογεννήτρια το πιο απλό παράδειγμα που όταν φυσάει γυρνάει? Έτσι και εδώ πέρα πέφτει λάδι, πέφτουν ποσότητες λαδιού πάνω στις φτερωτές των δύο εδώ πέρα αξώνων, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται και να έχω δύο άξονες, αυτόν εδώ και αυτόν εδώ, οι οποίοι έχουν μηχανική ενέργεια, έχουν περιστροφή, έχουν ταχύτητα περιστροφής, έχουν ροπή. Αυτή τη ροπή την παίρνω και τι την κάνω, ισχύει, έργο, ό,τι θέλω. Άρα λοιπόν, στη μια περίπτωση δίνω εγώ ρεύμα για να περιστρέψω και να έχω επιτάχυνση του λαδιού από εδώ σε εδώ και αυτό το λάδι το στέλνω στο κύκλωμά μου, στις σωληνώσεις μου. Το αντίθετο τι γίνεται, βάζω εδώ πέρα λάδι με πίεση, περιστρέφονται από αυτό το λόγο οι δύο μου φτερωτές και αυτοί οι δύο άξονες περιστρέφονται. Αυτός ο υδραυλικός κινητήρας εξορισμού έχει τεράστιες ροπές και τεράστιες δυνάμεις και τον χρησιμοποιώ για να πολύ βαριές εφαρμογές, πολύ περισσότερο από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει ότι αυτά τα δύο μπορώ να τα συνδέσω. Ναι, μπορείς να τα συνδέσεις, αλλά δεν θα έχεις μεγάλο όφελος. Πώς θα τα σύνδεα? Ορίστε, θα βάζα εδώ πέρα λάδι, θα το ηρεμούσα, θα ήταν σε λιμνάουσα κατάσταση, θα έδινα εδώ ρεύμα και αυτό το ρεύμα εδώ θα έβγαζε λάδι υποπίεση κατευθείαν με ένα σωληνάκι. Το λάδι υποπίεση θα έπεφτε εδώ μέσα και θα είχα περιστροφή των αξώνων. Εάν λοιπόν εδώ θέλω την ηλεκτρική μου ενέργεια η οποία δεν φτάνει για μια πολύ βαριά εφαρμογή και θέλω να γυρίσω έναν κινητήρα για να έχω μεγαλύτερες ροπές, θα πιάσω και θα συνδέσω μια υδραυλική αντλία με έναν υδραυλικό κινητήρα. Άρα εδώ πέρα η μικρή τάση που θα έπαιρνα από το δίκτυο, τα 220 για παράδειγμα του εναλλασσομένου, θα τα ενισχύσω, θα τα πολλαπλασιάσω και θα έχω πάλι μηχανική ενέργεια, αλλά με μεγαλύτερες ροπές, με μεγαλύτερες δυνάμεις για πιο βαριές εφαρμογές. Αυτό είναι σε απάντηση ενός πιθανού ερωτήματος, γιατί δεν παίρνεις κατευθείαν την τροφοδοσία εδώ την ηλεκτρική, να βάλεις ένα ηλεκτρικό μοτέρ. Αν δεν μου κάνει για την εφαρμογή, θα αναγκαστώ να παίξω με υδραυλικό σύστημα. Η αντλία που είπαμε λίγο πριν είναι αυτή εδώ πέρα. Έχει την είσοδό της, έχει τα δύο γρανάζια, έχει το κάλυμά της γύρω-γύρω. Από εδώ εισάγω λάδι. Όταν τα στρέψω αυτά τα δύο, συμπιέζουμε το ρευστό ανάμεσα εδώ στα γρανάζια της και ανάμεσα στα τυχώματα και στα γρανάζια, με αποτέλεσμα να επιταχύνεται προς την έξοδο. Και μια άλλη εφαρμογή, αντί να είναι δίπλα τα γρανάζια, θα μπορούσε να ήταν από πάνω και ας μην είναι ίδιου μεγέθους. Από κάπου έχω μία είσοδο, πέφτει μέσα εδώ το λάδι, συμπιέζεται ανάμεσα στα γρανάζια και ανάμεσα στα τυχώματα και στην έξοδό μου, παίρνω πάλι λάδι επιταχυνόμενο. Υπάρχουν πολλών ειδών αντλίες, ανάλογα το μέγεθός της, ανάλογα την εφαρμογή της, ανάλογα τις δυνάμεις που πρέπει να ασκήσει, υπάρχουν πολλών ειδών. Εάν αυτή εδώ την έχετε καταλάβει, μπορείτε να φανταστείτε ότι και με μία μόνο και με ένα μόνο γρανάζωμα, με μία μόνο φτερωτή, θα μπορούσαμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Αν έκλεινε από εδώ το κέλυφος, για παράδειγμα, έμπαινε από τη μία το λάδι, επιταχυνόταν, συμπιεζόταν ανάμεσα στα γρανάζια και στα τυχώματα και έβγαινε προς την έξοδο. Ανάλογα λοιπόν την εφαρμογή, επιλέγω και αντλία. Στο εμπόριο, αντλίες υπάρχουν πάρα πολλών ειδών. Τα πιο βασικά μέρη θα δούμε εμείς εδώ. Αυτό είναι σε συνέχεια προηγούμενου. Εδώ πέρα έχω την έξοδο του συστήματος και από εδώ είναι η είσοδος. Παρατηρώ ότι μπαίνει λάδι εδώ πέρα. Λιμνάζει κατά κάποιο τρόπο, κολυμπάει το γρανάζι μέσα στο λάδι. Τα περιστρέφω εγώ τα δυο μου γρανάζια και συμπιέζω εδώ σε αυτά τα τυχώματα και σε αυτά το λάδι και στην έξοδό μου πάω και βάζω και ένα όργανο μέτρησης πίεσης και βλέπω πόσο λάδι, με τι πίεση μάλλον η αντλία μου έχει στείλει το λάδι προς την εφαρμογή μου. Άλλο είδος υδραυλικής αντλίας, το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ όταν η εφαρμογή μου είναι μικρή σε διαστάσεις. Εδώ να πούμε ότι δεν έχουμε καν φτερωτή, είναι μικρή σε
ανάπτυξη ροπών όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ τέτοια αντλία. Υπάρχει μία είσοδος και μία έξοδος. Φανταστείτε ότι αυτό κλείνει, τώρα είναι σε τομή. Και υπάρχει και ένας άξονας στρέψης. Αυτός ο άξονας στρέψης έχουμε προσαρτήσει απάνω του κάποια σπυρώματα, έτσι ώστε το λάδι που θα μπει μέσα και μόνο με την περιστροφή του άξονα, χωρίς φτερωτή, να έχω στην έξοδο λάδι επιταχυνόμενο. Όταν δεν περιλαμβάνεται φτερωτή, είναι η εφαρμογή μου λιγάκι πιο χαμηλή σε απόδοση, λιγάκι πιο χαμηλή σε παραγόμενες ροπές και ισχύς. Όμως, αυτή εδώ πέρα η αντλία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν φτεράκια, φτερωτές, πολλά μηχανικά μέρη που περιστρέφονται, τα οποία εν τέλει φθύρονται. Είδαμε πριν ότι το ένα γρανάζι έμπαινε μέσα στο άλλο. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή τρίβονται αυτά, κουνιούνται. Αυτά τα φαινόμενα εδώ δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ότι αυτή εδώ πέρα η αντλία είναι η αντλία του αυτοκινήτου που κινεί το λάδι μέσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Και εδώ ακριβώς, για να περιστρέψω αυτόν τον άξονα, έχω βάλει μία τροχαλία, η οποία τροχαλία με έναν ημάντα παίρνει κίνηση από το στροφαλοφόρο άξονα. Άρα λοιπόν, αφού έρχεται από αλλού η κίνηση σε αυτόν τον άξονα, περιστρέφεται, στέλνει λάδι με ταχύτητα από την έξοδο προς την εφαρμογή μου. Ποια είναι η εφαρμογή μου? Ο κινητήρας μου. Θέλω να λιπάνω όλα τα μέρη του. Ορίστε. Προφανώς, επειδή χρησιμοποιούμε λάδια στα υδραυλικά, δεν πρέπει να υπάρχουν μόρια νερού. Ναι, αλλά είσαι πολύ προχωρημένος. Δηλαδή, είναι, να το πω παρακάτω αυτό. Με πρόλαβες. Είπατε πριν για τη διάρκεια ζωής. Ναι. Το λάδι πρέπει να φιλτράρεται και να μην υπάρχουν μέσα προσμίξεις, όχι μόνο νερού, υγρασίας, αλλά πολύ περισσότερο, και είπα πριν ότι φθύρονται κάποια στιγμή τα γραναζώματα και φτερωτές, αυτά τα αρνίσματα σιδήρου πρέπει να φιλτράρονται. Με πολλώνιδον φίλτρο, θα τα δούμε, μην βιάζει. Ορίστε. Το λάδι να φιλτράρεται μέσα στην κινητήρα. Τι πράγμα? Το λάδι να φιλτράρεται μέσα στην κινητήρα για να μην έχει νερό. Όχι, δεν φιλτράρεται μέσα στον κινητήρα, αλλά υπάρχει φίλτρο μέσα στον κινητήρα σε κάποιο άλλο σημείο από το οποίο περνάει το λάδι. Και πάνω στο φίλτρο μένουν ρινίσματα, κατακάθια, τα πάντα όλα. Φθορές, μαυρίλα δεν βγάζει. Υδραυλικός κινητήρας. Τον είδαμε και λίγο πιο πριν, εδώ είναι ακόμα καλύτερη η εικόνα του. Στην είσοδο έχουμε το λάδι μας, το οποίο έχω βρει με κάποιο άλλο τρόπο να το επιταχύνω, το στέλνω εδώ, έχει δύο γρανάζια, έχει έξοδο και παίρνω μία ράβδοστρέψη εδώ και μία ράβδοστρέψη εκεί. Αυτές οι δύο ράβδοι περιστρέφονται και εκτελώ την εφαρμογή μου. Θα μπορούσα να τις ενώσω με ένα γραναζοκιβώτιο. Θα μπορούσε να έχει μόνο ένα, το οποίο να αποτελείται από ένα γρανάζι, δηλαδή να το περιστρέφω και ο άξονας που είναι στο κέντρο να παίρνει την κίνηση. Από αυτόν τον άξονα μετά μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Θα δούμε και εφαρμογές. Ένας άλλος τρόπος λοιπόν να συνδέσω έναν υδραυλικό κινητήρα είναι να βάζω το λάδι μου μέσα σε ένα χώρο, από εδώ, από την είσοδο, να βγαίνει βέβαια από την έξοδο και εγώ να παίρνω στη ράβδο στρέψης ταχύτητα περιστροφής και ροπή. Αυτή η μορφή υδραυλικού κινητήρα δεν έχει γραναζώματα στις άκρες για να πάει το λάδι να συμπιεστεί ανάμεσα σε γρανάζωμα και στο κέλυφος του κινητήρα μου, αλλά έχει πτερύγια. Αυτά όλα τα πράσινα εδώ είναι πτερύγια και λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο, για να το καταλάβει καλύτερα, σαν το νερόμυλο που έχει κάποια πτερύγια, πέφτει νερό από έναν καταράκτη, γυρνάει λίγο, έρχεται το επόμενο πτερύγιο, πέφτει κι άλλο νερό. Και έτσι έχω περιστροφή. Εδώ πέρα αυτό το φαινόμενο είναι πολλαπλασιασμένο. Βέβαια δεν έχει την ταχύτητα τη μικρή που έχει ο νερόμυλος, αλλά το φαινόμενο είναι το ίδιο. Προσπίπτει εδώ λάδι, γυρνάει λιγάκι. Έρχεται το επόμενο φτερό, ξαναγυρνάει. Έρχεται το επόμενο πτερύγιο, ξαναπέφτει συνέχεια. Με το να πέφτει συνέχεια το λάδι, αυτό εν τέλει επιταχύνεται, όπως δείχνει εδώ η φορά περιστροφής ανάποδα από τους δείκτες του ρολογιού. Και έχω μία ροπή στον άξονά μου. Ένας άξονας και ο κινητήρας μου είναι με πτερύγια. Δεν είναι με γρανάζωματα, δεν είναι με φτερωτή. Για το υδραυλικό έμβολο, να φανταστώ, δεν χρειάζονται να πούμε πολλά πράγματα. Έχει ακριβώς την ίδια δομή, αν το κόψουμε κάθετα και το δούμε σε τομή, με το πνευματικό, το οποίο το έχουμε εξαντλήσει. Υπάρχει είσοδος, εννοείται, και για να έχω κίνηση από κάπου που πρέπει να εκτονωθεί, όπως εκτονωνόταν ο αέρας στην ατμόσφαιρα και ακούμε ένα τσουφ στα πνευματικά. Εδώ έχω
ένα σωληνάκι και προφανώς δεν εκτονώνω το λάδι μου στον αέρα, αλλά τι το κάνω? Ό,τι λέει και η λέξη, επιστροφή. Πού το επιστρέφω? Από εκεί που το πήρα. Το παίρνω από την ελαιοδεξαμενή, το συμπιέζω, το φέρνω εδώ, γεμίζω αυτό το θάλαμο και ξεκινάει η πρόωση του εμβόλου και του βάκτρου. Για να γίνει αυτή η πρόωση, πρέπει ό,τι λάδι προϋπήρχε εδώ μέσα να βρει δρόμο διαφυγής, να επιστρέψει στο ίδιο σημείο το οποίο το πήρα. Γιατί γίνεται αυτό? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί φανταστείτε ότι αν κάθε φορά που έκανα μία πρόωση, όλο μου το λάδι το έχινα στην ατμόσφαιρα, ότι θα έπρεπε να πηγαίνω να συμπληρώνω μετά από την άλλη πλευρά, από την ελαιοδεξαμενή μου, θα έπρεπε να πηγαίνω να συμπληρώνω λάδια, και αυτό προφανώς και δεν το θέλω, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ. Η πρώτη μου ύλη που είναι το λάδι δεν είναι δωρεάν όπως ο αέρας στα πνευματικά, η πρώτη ύλη. Και δεύτερον, αν είχα και το βίτσιο να βάζω συνέχεια καινούρια λάδια, γιατί ήμουνα πολύ χουβαρντάς, αν βγάζεις από εδώ λάδια με 100 μπαρ και με 50 μπαρ, θα γίνει όλη η εφαρμογή, θα βουτυχτεί με στο λάδι. Αν είναι εργοστάσιο, αν είναι εργαστήριο όπως εδώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ήμασταν όλοι λαδωμένοι. Τι εφαρμογή θα μπορούσες να κάνεις όταν, και δεν μιλάμε για τρόφιμα, και ένα κυβότιο να θες να μεταφέρεις, πρέπει το κυβότιο να είναι βουτυγμένο μέσα στα λάδια? Όχι, προφανώς. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο για τη μόλυνση και για την βρωμιά εντός εισαγωγικών της εφαρμογής, είναι και για το κόστος. Άρα με αυτούς τους δύο λόγους καταλαβαίνουμε γιατί η επιστροφή του υδραυλικού μου, που πάει, του εμβόλου μου, από εκεί που πήρα, πολύ ωραία, πάει στην ελαιοδεξαμενή, από εκεί που αρχικά την πήρα. Αυτό που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι στο πνευματικό λέγαμε ότι έχει μία τσιμούχα το έμβολο, η οποία ήταν τύπου O-ring, δηλαδή ήταν σαν δαχτυλίδι, και από αυτή την τσιμούχα εδώ στο πνευματικό εξασφαλίζαμε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αέρα από τη μία και από την άλλη. Έχοντας υπόψη ότι στα πνευματικά μιλάμε για 6 μπαρ συνήθως, 8, άντε το πολύ 10, τα 13 είναι πολύ extreme, με μία μόνο τσιμούχα καταφέρναμε στεγανότητα, δηλαδή καταφέρναμε να μην έχουμε απώλειες αέρα από τη μία και από την άλλη. Το φαινόμενο αυτό στα υδραυλικά, επειδή ξεπερνάμε 100, 150, 200 μπαρ σε ακραίες περιπτώσεις, έχουμε δύο τσιμούχες. Έχουμε βάλει μία εδώ και μία εδώ. Έχουμε διπλές επιφάνειες στεγανοποίησης. Επαναλαμβάνω, στα πνευματικά έχουμε μία, αλλά επειδή εδώ, επειδή οι πιέσεις είναι μεγάλες, τα μπαρ είναι πολλά, έχουμε βάλει δύο τσιμούχες. Όλα τα υδραυλικά έμβολα, των οποίων οι προδιαγραφές είναι να ξεπερνάνε τα 50, 100 και πλέον μπαρ, έχουν διπλές τσιμούχες. Όπως επίσης διπλές είναι και οι τσιμούχες του βάκτρου, εδώ και εδώ. Στο πνευματικό έχουμε μόνο μία, εδώ στην άκρη του. Στο υδραυλικό έχουμε, εκτός από αυτήν που φαίνεται και με το μάτι όταν το βλέπεις, έχει και μία εσωτερική. Όλα αυτά εδώ πέρα τα σημεία που είναι βουτυγμένα μέσα σε λάδι, όταν το λάδι, παιδιά, περνάει τα 50, 80 και πλέον μπαρ, εξασφαλίζουμε εξασφαλίζουμε το να μην έχουμε απώλειες βάζοντας διπλές τσιμούχες. Ορίστε. Ως προς τι η απόσταση μεταξύ των τσιμούχων? Ως προς τι η απόσταση? Δεν είναι κολλημένη τη ζωή. Περίμενε. Εννοείς αυτή την απόσταση? Ναι. Είναι εντελώς τυχαία και έχει να κάνει με την κατασκευή του κυλίνδρου που έχει κάνει ο κάθε κατασκευαστής. Κάποιος άλλος μπορεί να το είχε ενώσει εδώ ή να το είχε πάει μέχρι εδώ. Είναι ανάλογα τα specifications, ανάλογα τις προδιαγραφές που έχει ο κατασκευαστής για το συγκεκριμένο κύλινδρο. Εντάξει. Όσο μεγαλώνει πάντως η επιφάνεια, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι, όσο μεγαλώνει η στεγανοποιητική επιφάνεια, μεγαλώνει και η ασφάλειά μας ότι δεν θα έχουμε διαρροές. Απλά ταυτόχρονα μεγαλώνουν και οι τριβές. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις μεγάλη στεγανοποιητική επιφάνεια εκεί που δεν τη χρειάζεσαι, δηλαδή 10 μπαρ. Δεν μπορείς να βάλεις την ίδια επιφάνεια που θα βάζεις 150, γιατί θα σέρνεται το έμβολο, δεν θα μπορεί να μετακινηθεί με τα 10 μπαρ, δεν θα μπορεί καν να νικήσει τις τριβές του. Εντάξει, αυτά πάνε ανάλογα τα ποσά. Υπάρχει ένα κάπως ιδιαίτερος τύπος εμβόλου, τύπος κυλίνδρου, ο οποίος λέγεται τάντεμ από αυτόν που τον επινόησε. Και έχει αυτή εδώ την διάταξη, αυτή εδώ την κατασκευή. Και θέλω να μου πείτε, αφού έχω 4 θηρίδες εργασίας και έχω, από ό,τι βλέπω, και 2 έμβολα πάνω στο ίδιο βάκτρο,
τι έχω κερδίσει με αυτήν εδώ την κατασκευή σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πριν, που είχε ένα έμβολο και δύο θηρίδες. Εδώ τι κερδίζω? Ακρίβεια στη θέση. Ακρίβεια στη θέση. Τι εννοείς? Ότι το μπορούμε να το ελέγξουμε καλύτερα, το πόσο θα του δώσουμε. Με δεδομένο ότι όταν το υδραυλικό έμβολο είναι μόνο του και έχει δύο θηρίδες, μία για την παροχή και μία για την επιστροφή, με δεδομένο ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε λοιπόν 100% ακρίβεια θέσης, πόσο καλύτερα να την κάνουμε με αυτό? Δεν γίνεται 101%. Πώς? Τι? Υδραυλικός χύλινγκρος. Γιατί να έχω, έλα, γιατί να έχω δύο έμβολα και τέσσερις θηρίδες και όχι αυτό το κομμάτι μόνο, όπως πριν. Έλα. Μεγαλύτερη ισχύ, γιατί είναι σαν να πλωρισάζει με δύο χώρους, όπως πούμε 100 μπαρ π.χ. Σωστός. Ο λόγος που επινοήθηκε αυτό και το οποίο δεν χρησιμοποιείται και στην πλειοψηφία των εφαρμογών, χρησιμοποιείται ο απλός κύλινδρος. Ο λόγος που έχουμε αυτόν εδώ τον κύλινδρο είναι ότι αγοράζοντας ένα τέτοιον κύλινδρο, μπορώ να έχω την επιλογή να χρησιμοποιώ το ένα του κομμάτι, δηλαδή να βάλω για παράδειγμα εδώ τροφοδοσία λαδιού και εδώ εκτόνωση και να σπρώχνω το βάκτρο με συγκεκριμένη δύναμη, ή να πάω να βάλω λάδι και εδώ και εδώ και να έχω επιστροφή και από εδώ και από εδώ και να προσθέσω τις δύο δυνάμεις που θα ασκήσει το έμβολο στο βάκτρο για να μου το μετακινήσει. Παίρνω δηλαδή μία διάταξη, ένα εξάρτημα και μπορώ να έχω είτε F από το ένα έμβολο είτε 2F. Αν προσθέσω και τα δύο έμβολα. Παναλαμβάνω ότι είναι περιορισμένο το πεδίο εφαρμογών, αλλά είναι ένας τρόπος και μία επινόηση να μπορώ να πολλαπλασιάζω επί δύο τις δυνάμεις μου, άλλα λόγια και την ισχύ μου, με ένα μόνο εξάρτημα. Έλα. Αυτό φαντάζομαι θα έχει κόστος στο λάδι, έτσι. Αυτό θα έχει κόστος στο λάδι, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με μεγαλύτερες ποσότητες λαδιού, αυτό εννοείς? Ναι. Ναι, αλλά στην άλλη περίπτωση που θέλεις να δημιουργήσεις τη διπλάσια δύναμη, πρέπει να αγοράσεις και καινούριο έμβολο. Το οποίο δεύτερο έμβολο πάλι θα έχει μέσα μεγαλύτερες ποσότητες λαδιού. Άρα εδώ με ένα εξάρτημα μπορώ να πολλαπλασιάζω επί δύο κατ' επιλογή μου τη δύναμη. Σχηματικά να το πάρουμε λίγο, η ελαιοδεξαμενή πάντα έχει αυτή εδώ την απεικόνηση, είτε είναι βιβλίο θεωρίας, είτε είναι σημειώσεις εργαστηρίου, είτε είναι φυλάδιο κάποιου κατασκευαστή, πάντα η ελαιοδεξαμενή είναι ένα ανάποδο πι με μια γραμμούλα, που αυτό σημαίνει ότι εδώ λιμνάζει το λάδι και η γραμμούλα μου το παίρνει και το στέλνει στην αντλία μου. Αυτό είναι το σύμβολο της αντλίας. Ένα κυκλάκι και ένα βελάκι προς τα πάνω. Αν δεν κάνετε αυτό εδώ πέρα, δεν πειράζει, δεν χάλασε ο κόσμος. Αυτό εδώ πάει να πει ότι είναι ρυθμιζόμενη. Δηλαδή μπορείς να της πεις, στείλε μου 3 μπαρ, 10 μπαρ, 50 μπαρ, 60 μπαρ. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ αυτό το βελάκι, όσο αυτό που δείχνει την φορά και την κατεύθυνση. Παίρνω από εδώ το λάδι, είναι βουτυγμένη αν θέλετε μέσα εδώ ή και απ' έξω να είναι, μια σωλήνωση είναι αυτή. Και παίρνω από εδώ πέρα το λάδι και το στέλνω προς το σύστημα. Σε κάποια φάση, εάν θέλω, μπορώ να ρυθμίζω την πίεση μου πώς, με ένα ρυθμιστή ροής. Ο ρυθμιστής ροής έχει ένα χειριστήριο ελέγχου. Αυτό θα ήταν καλό να το βλέπατε στην πράξη, να το είχαμε εδώ, αλλά δυστυχώς δεν μεταφέρει τη διάταξη από το εργαστήριο. Είναι χειροκίνητο. Όσο βιδώνω, συμπιέζω το ελαττήριο και το λάδι, ταυτόχρονα μετατοπίζεται όλο αυτό και έχω από κάπου διαφυγή. Άρα λοιπόν, όσο εγώ κλείνω εδώ την έξοδο διαφυγής, αυξάνω την πίεση, γιατί δεν βρίσκει εύκολο δρόμο να διαφύγει το λάδι. Αλλιώς θα έφευγε από εδώ. Εντάξει, όσο καλύπτω ή αποκαλύπτω εγώ εκείνη τη θηρίδα, καταφέρω να αυξομειώνω τις πιέσεις μου. Πάντα υπάρχει ένα φιλτράκι, το οποίο το παίρνω ακριβώς μετά το λάδι μου, το παίρνω και το φιλτράρω, από την αντλία, από την ελαιοδεξαμενή προς την αντλία ή από την αντλία προς το σύστημα, όπου με βολεύει το βάζω. Αυτή εδώ πέρα είναι η τομή του. Είναι το σώμα, το κέλυφος γύρω-γύρω, το υλικό του είναι κάποιο πορώδες υλικό, περίπου τις περισσότερες φορές είναι χάρτινο. Και πάνω εδώ όταν περνάει το λάδι κατακρατούνται μικροσωματίδια. Επειδή ακριβώς όμως κατακρατούνται σωματίδια και είναι απορροφητικό υλικό,
κρατάει μέσα του ποσότητες λαδιού, ρουφάει λάδι φίλτρο μου, με αποτέλεσμα να χρειάζεται όταν σταματήσει η εφαρμογή, αυτό τρέχει προς τα κάτω το λάδι λόγω της βαρύτητας και χρειάζεται σε κάποιο σημείο να γίνει αποστράγγιση. Άρα υπάρχει εδώ πέρα μία βιδούλα που την ξεβιδώνω, αν χρειαστεί να το κάνω αυτό, και ό,τι λαδάκι έχει μείνει μέσα θα το αποστραγγίξω. Χωρίς φίλτρο, οι υδραυλικές εφαρμογές δεν εκτελούνται. Ό,τι είναι, ό,τι και να έρθει στο μυαλό σας που έχει να κάνει με λάδι υποπίεση, υποχρεούστε να βάλετε ένα φιλτράκι πορώδες, χάρτινο έστω, το οποίο θα πέφτει απάνω του το λάδι και από την άλλη πλευρά θα βγαίνει ελεύθερο μικροσωματιδίων. Επειδή ακριβώς εκεί πέρα καταναλώνεται μια ποσότητα λαδιού, δηλαδή απορροφάει εδώ πέρα το φίλτρο μου ποσότητα λαδιού, ξέρουμε πάντα ότι όταν η εφαρμογή μου είναι, για παράδειγμα, χρειάζεται 4 λίτρα λαδιού για να γίνει η εφαρμογή, εγώ θα υπολογίζω συν μία μικρή ποσότητα λαδιού επιπλέον να βάλω, η οποία θα μείνει μέσα στο πορώδες εδώ υλικό, στο χαρτί, θα απορροφηθεί και θα μένει εκεί πάντα. Περίπου έχει να κάνει με τον κατασκευαστή βέβαια, αλλά περίπου στα 4 λίτρα, φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα είναι της τάξης των 100 με 150 ml επιπλέον, όταν η εφαρμογή μου είναι των 4 λίτρων. Αυτό είναι λοιπόν το υδραυλικό μου φίλτρο. Έχει είσοδο και έξοδο, εδώ είναι το πορώδες υλικό και μάλιστα υπάρχει και η ανεπτυγμένη του έκδοση, η οποία έχει ένα δίκτυο υπερφόρτωσης, που αυτό σημαίνει ότι το λάδι που έχει παρακρατηθεί μέσα ή δεν μπορεί άλλο να απορροφήσει το φίλτρο μου. Μια μικροποσότητα από εδώ λαδιού ανεβαίνει και μου σπρώχνει προς τα πάνω το δίκτυο υπερφόρτωσης. Όταν αυτό θα έχει κλωτσίσει προς τα πάνω, θα έχει γεμίσει δηλαδή με λαδάκι εδώ, γιατί δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί άλλο το φίλτρο μου, το βλέπω εγώ οπτικά και πάω και το αντικαθιστώ. Επαναλαμβάνω, βάζοντας λάδι από εδώ, κάποια στιγμή το πορώδες αυτό υλικό από την πολλή χρήση δεν μπορεί να διαχειριστεί με την ίδια ταχύτητα όπως στην αρχή του το λάδι που περνάει. Άρα λοιπόν βάζεις λάδι από εδώ με μία ταχύτητα και εδώ πέρα έχεις μεγάλες απώλειες ταχύτητας. Γιατί έχει απορροφήσει πάρα πολλά μικροσωματίδια και δεν έχει άλλη έξοδο διαφυγή στο λάδι. Δεν μπορεί να φιλτράρει άλλο. Τότε, επειδή δεν μπορεί να διώξει προς την έξοδο το λάδι με την ίδια ταχύτητα, βρίσκει διαφυγή από εδώ το λάδι, εναλλακτικός δρόμος και μου πετάει απάνω το δίκτυο υπερφόρτωσης. Όταν πεταχτεί απάνω, όπως είπα πριν, το βλέπω οπτικά και πάω και το αλλάζω. Όταν δεν υπάρχει δίκτυο υπερφόρτωσης, δίνει ο κατασκευαστής ώρες λειτουργίας και σου λέει ότι μετά από, για παράδειγμα, 500-1000 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας, πρέπει να αντικαταστήσουμε το φίλτρο. Αντίστοιχα στα αυτοκίνητα, στις μοτοσυκλές και τα λοιπά, αυτό γίνεται με χιλιόμετρα που θα έχουμε διανύσει. Σου λέει ότι στις 5.000 χιλιόμετρα, για παράδειγμα, χρειάζεται να αλλάξεις το φίλτρο σου και τα λάδια σου και πάει λέγοντας. Αυτά όλα τα δίνει ο κατασκευαστής. Αυτή εδώ είναι μια τυπική δεξαμενή υδραυλικού συστήματος. Είναι λοιπόν τετραγωνικής διατομής. Έχει από πάνω μια αντλία. Και η αντλία μου παίρνει ηλεκτρική ενέργεια, περιστρέφει, όπως είπαμε πριν, τον άξονα της και τη φτερωτή της, με αποτέλεσμα να λάδι να επιταχύνεται από την ελαιοδεξαμενή στην οποία λιμνάζει και να το στέλνουμε προς την εφαρμογή. Αυτή είναι η έξοδος και από εδώ παίρνω το λάδι μου, το οποίο το κάνω ό,τι θέλω εγώ στο σύστημά μου. Αυτή είναι μια διάταξη εργοστασιακή. Θέλω να μου πείτε οπτικά πόσες αντλίες παρατηρείτε να υπάρχουν. Ποιος είπε 5 ή δεν άκουσα καλά? Ό, μην τρέπετε, το σωστό είναι το 5. Ποιος το είπε? Εσύ. Ποια είναι η πέμπτη? Η μπροστά. Μπράβο. Παρατηρώ λοιπόν ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 αντλίες ίδιου μεγέθους. Εδώ πάνω είναι οι ελαιοδεξαμενές μου. Και υπάρχει και μία μικρότερη εδώ, η οποία με κάνει να πιστεύω και αποδεικνύεται αυτό και στην πράξη ότι το μέγεθος της αντλίας, οι διαστάσεις της αντλίας εν πολλής καθορίζουν και την έξοδό της, την απόδοσή της. Σε αυτό λοιπόν το εργοστάσιο, σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του εργοστασίου έχουμε ελαιοδεξαμενές από πάνω και διακλαδωτήρες και σωληνώσεις και έχουμε 4 αντλίες οι οποίες στέλνουν λάδι σε συγκεκριμένες εφαρμογές μεγάλων διαστάσεων και μια πιο μικρή.
Και το ερώτημα είναι γιατί αφού θέλαμε να έχουμε κι άλλη έξοδο εδώ, δεν ξαναβάλαμε μεγάλη αντλία αλλά βάλαμε μικρότερη. Γιατί δεν πήραμε δηλαδή πέντε όμοιες αλλά πήραμε μία μικρότερη. Αν δηλαδή αυτές τις χρησιμοποιώ για παράδειγμα στα 100 μπαρ και αυτή η εφαρμογή μου ήταν στα 30, γιατί πήρα μια πιο μικρή αντλία. Έλα. Λόγω της εφαρμογής που να κάνω. Ναι, είπα συγκεκριμένο παράδειγμα. Με πολλά μπαρ και με λίγα μπαρ. Γιατί στα λίγα μπαρ έβαλα μικρότερων διαστάσεων αντλία και δεν έβαλα μια μεγαλύτερη. Δεν θέλω να σου πολύ ισχύς, να φτιάξω τόσο πολύ πίεση. Εννοείς ότι μια μεγάλη αντλία δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε μικρά μπαρ. Υπάρχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο κομμάτι το οποίο είναι στο επόμενο μάθημα, το οποίο λέγεται διαστασιολόγηση. Αυτή εδώ η αντλία για παράδειγμα μπορεί να κοστίζει 200-300 ευρώ, αυτή εδώ κοστίζει 50. Για ποιο λόγο όταν η εφαρμογή μου δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει τα όρια της μικρής αντλίας, για ποιο λόγο να πάω να δώσω 300 ευρώ και να μην δώσω 50. Άρα λοιπόν θα επιλέξω αντλίες και θα αγοράσω αντλίες για να φτιάξω την εφαρμογή με συγκεκριμένα και δεδομένα κριτήρια. Ποιες θα είναι οι πιέσεις που θα μου ζητηθούν στην εφαρμογή? 300 μπαρ, άρα πρέπει να πάρω μια αντλία η οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει. Ποια είναι η εφαρμογή που πρέπει να εκτελέσω, πότε πίεση πρέπει να σηκώνω? 50 μπαρ. Δεν θα πάω να πάρω μια αντλία των 300. Στο εμπόριο υπάρχει ευρεία γκάμα από υδραυλικές αντλίες, οι οποίες καλύπτουν εύρος τιμών. Δηλαδή, αν εσύ με τους υπολογισμούς σου βρεις 52 μπαρ ότι πρέπει να είναι η πίεση του λαδιού, υπάρχουν αντλίες οι οποίες καλύπτουν maximum 60 μπαρ, ας πούμε. Άρα αυτή μια χαρά μας κάνει. Υπάρχει άλλη που είναι maximum 120 μπαρ. Γιατί να πάρω την 120? Επίσης, δεν είναι μόνο το κόστος ότι την αγόρασα. Το κόστος αυξάνεται δραματικά και στη συντήρησή της, δηλαδή αυτή η αντλία καταναλώνει περισσότερο ρεύμα για να περιστραφεί από ό,τι αυτή. Άλλο ρεύμα χρειάζομαι για να στείλω 200 μπαρ, άλλο ρεύμα χρειάζομαι για να στείλω 10 μπαρ, 20 μπαρ, 30. Επίσης, αυτή εδώ πέρα η αντλία μου είναι σε ευθέως ανάλογη σχέση με το μέγεθος της αλληλοδεξαμενής. Όταν θέλω εδώ πέρα να έχω μια μεγάλη αντλία με πολλά μπαρ και να έχω πολλά έμβολα, πολλούς καταναλωτές με άλλα λόγια, πρέπει να πάρω και μεγαλύτερη δεξαμενή. Άρα λοιπόν, το α και το ω όταν σχεδιάζω είτε υδραυλικό είτε πνευματικό σύστημα είναι να καταλάβω την εφαρμογή μου και να κάνω διαστασιολόγηση. Δηλαδή να πω θα έχω 10 έμβολα με τέτοιες διαστάσεις το καθένα, άρα θα έχω τέτοια κατανάλωση λαδιού ή τέτοια κατανάλωση αέρα με τυπολόγιο συγκεκριμένο. Και μετά, αφού θα ξέρω τις καταναλώσεις αέρα και λαδιού, μετά θα πάω να αγοράσω ελαιοδεξαμενή 1x5 ή 1x2 ή θα πάω να πάρω κομπρεσέρ, ξέρω εγώ, ενός ύπου ή δύο ύπων ή τριών ύπων. Έχω πει από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε και θα το λέω συνέχεια, ο καλός ο μηχανικός παίρνει τα εξαρτήματα και κάνει καλή διαστασιολόγηση και παίρνει τα εξαρτήματα εκείνα τα οποία θα του κάνουν την εφαρμογή του με το minimum κόστος. Δεν θα πάρω για ένα εμβολάκι του εργαστηρίου που έχουμε τόσο, δεν θα πάω να πάρω μία αντλία των 300 ευρώ η οποία μου σηκώνει 200 μπαρ. Δεν την κάνω μέσα στο εργαστήριο που θέλω να σας δείξω την υδραυλική πρόωση, ας πούμε. Με 200 μπαρ πρέπει να σας τη δείξω. Δεν μπορώ με 5, με 10, προφανώς και μπορώ. Αν όμως είσαι στη γερανογέφυρα στο λιμάνι και βγάζεις εμπορευματοκιβώτη από τα πλοία, με την αντλία του εργαστηρίου που πάει 10 μπαρ θα τη βλέπουμε και θα γελάνε οι άνθρωποι που θα έρχονται να ξεφορτώσουν. Πρέπει να έχεις αντλία τέτοια μεγαλύτερη ακόμα που να ανταπεξέρχεται στην εφαρμογή. Οι ελαιοδεξαμενές, επειδή πολλές φορές θα έλεγα είναι custom made, δηλαδή του λες του, επειδή είναι ένα σιδερένιο κουτί, δεν έχει κάτι το μηχανικό μέσα, δεν έχει κάποιο αυτοματισμό, του λες θέλω μια ελαιοδεξαμενή 5 επί 10 επί τόσους πόντους ή 1 μέτρο επί 1 μέτρο επί 50 πόντους και στην κατασκευάζει, είναι από ανοξείδω το χάλιβα έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να είναι, δεν χρειάζεται για την ελαιοδεξαμενή να πάρεις data sheet κάποιου συγκεκριμένου κατασκευαστή. Για τις αντλίες όμως χρειάζεται. Εντάξει. Θα πούμε και το υδραυλικό φαινόμενο, το οποίο
στο οποίο στηρίζονται πολλές εφαρμογές, χωρίς να έχω βάλει αντλίες, χωρίς να έχω βάλει κινητήρες, τίποτα. Απλά έχω εδώ πέρα λάδι και παρατηρώ, από παρατήρηση πειραματικά αποδείχθηκε αυτό, ότι όταν η διατομή μου σε αυτό το έμβολο και σε αυτό το έμβολο είναι η ίδια, παρατηρώ ότι αν εδώ απάνω σκίσω μία δύναμη F1, το λάδι μετατοπίζεται όλο, έρχεται εδώ και μου ανεβάζει το έμβολο 2 με την ίδια δύναμη F2. Με άλλα λόγια, αν εγώ το πατήσω αυτό με το βάρος μου και δημιουργήσω μία δύναμη F1 ίση με το βάρος μου, τότε η δύναμη F2 που θα πάρω από την άλλη πλευρά θα είναι ίση με αυτό που εγώ έχω σαν βάρος, με τη δύναμη που έχω σαν βάρος. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα έμβολα είναι ακριβώς τα ίδια σε διατομή. Ένα σωρό εφαρμογές μπορώ να ξεκινήσω να σας περιγράφω της καθημερινότητας, οι οποίες στηρίζονται πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Αν αλλάξω τις διατομές στα έμβολα, αλλάζουν και οι δυνάμεις. Και εγώ που είμαι ένας νορμάλ άνθρωπος και είμαι για παράδειγμα 80 κιλά το βάρος μου, αυτή τη δύναμη μπορώ να την πολλαπλασιάσω και να ανυψώσω διάφορα αντικείμενα, πότε, όταν παίζω με τις διατομές των εμβόλων. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ ότι η δύναμη F1, ο τύπος είναι ο γνωστός, νάτος, υπάρχει και εδώ. Βλέπουμε εδώ ότι ασκώ μια δύναμη F1 με συγκεκριμένες διαστάσεις εμβόλου και από την άλλη πλευρά πάω και μετράω ότι η δύναμή μου έχει γίνει F2. Άλλη δύναμη πάτησα εγώ απάνω, άλλη δύναμη ανυψώθηκε. Γιατί το μεγάλο ρόλο τον παίζει το α1. α1 είναι η διατομή αυτού του εμβόλου, α2 το βλέπουμε εδώ, είναι η διατομή αυτού του εμβόλου. Υπήρξε λοιπόν ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο Πασκάλ, ο οποίος είπε ότι στην περίπτωση που έχω ίδια πίεση και η πίεση του λαδιού το οποίο λιμνάζει είναι σταθερή, έτσι κι αλλιώς αν εγώ πάω και πατήσω, δεν έχω βάλει πουθενά καμιά αντλία, είναι σκέτο λάδι σε λιμνάζουσα κατάσταση. Λέει λοιπόν ο Πασκάλ ότι δεδομένου ότι οι πιέσεις είναι οι ίδιες, τότε έβγαλε τη σχέση που συνδέει τη δύναμη που έχω στην έξοδο, δηλαδή στο μεγαλύτερο διαμέτρο έμβολο, σε σχέση με το μικρότερο που εγώ πάω και βάζω πάνω το βάρος μου. Έβγαλε λοιπόν εδώ πέρα τη σχέση των δύο δυνάμεων, F1 και F2, και μετά είπε ότι αν παίξω με τις διατομές, αν δεκαπλασιάσω τη μία σε σχέση με την άλλη, τότε ομοίως δεκαπλασιάζεται και η δύναμη που έχω στην έξοδο. Άρα λοιπόν, αυτό το κρατάμε έτοιμο όπως είναι, δεν χρειάζεται να το ξανααποδείξουμε, και λέμε ότι αν θέλω να δεκαπλασιάσω το βάρος μου, δηλαδή είμαι 80 κιλά, αν θέλω να πάρω από την άλλη πλευρά μια δύναμη που θα είναι 10 φορές ίση με το βάρος μου, τότε τι πρέπει να κάνω στα έμβολά μου, τι έμβολο να χρησιμοποιήσω? Το α2 να έχει δεκαπλάσια διάμετρο από το α1. Θέλω να πενταπλασιάσω, θα βάλω επί 5. Θέλω να 20πλασιάσω, θα βάλω επί 20. Το καταλάβαμε πόσο απλό είναι? Αυτό όμως το υδραυλικό φαινόμενο είναι μία φοβερή εφαρμογή όταν δεν θέλω να έχω αντλίες και μηχανικά μέρη και να καταναλώνω ρεύμα. Είναι μία φοβερή εφαρμογή σε σχέση με τα πνευματικά συστήματα. Ποτέ ένα πνευματικό σύστημα δεν θα μου έδινε τέτοια αποτελέσματα. Απλά και μόνο γιατί. Γιατί δεν ξέρω ότι όταν εγώ πιέζω από εδώ με το βάρος μου, πόσος αέρας θα συμπιεστεί εδώ, η συμπιεστότητά του, πόσο βαρύς είμαι, για να έχω από την άλλη πλευρά το ίδιο αποτέλεσμα. Το P1 ίσον P2, δηλαδή στα πνευματικά, σε τέτοιο παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ισχύει. Έλα. Όταν βάζεις, η F1 έχει μεγαλύτερη διατομή. Η F1 έχει μικρότερη, ναι, στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Ναι, θέλω να πω ότι ναι. Και η F2 είναι μικρότερη, τότε έχεις περισσότερη δύναμη στην εκτόνωση, έτσι δεν είναι? Καταρχήν εδώ δεν υπάρχει εκτόνωση, είναι κλειστό το κύκλωμα. Ναι, Κατά δεύτερον, ξαναπες το πάλι να το καταλάβω, γιατί δεν το κατάλαβα με την πρώτη. Όταν το F1 είναι μεγαλύτερο, όταν το α1 είναι μεγαλύτερο από το α2. Ναι. Δηλαδή το ανάποδο από αυτό που βλέπουμε εδώ. Ναι. Δεν θα έχει υπάρχει περισσότερη δύναμη, η F2 θα είναι μεγαλύτερη. Πώς θα γίνει αυτό που λες? Αφού λέμε,
Καταρχήν, εσύ δεν έχω καταλάβει τι θες να κάνεις. Να μεγαλώσεις τη δύναμή σου, να τη μικράνεις, τι θες να κάνεις. Όταν αφού το F1 έχει μικρότερο, ο κύλινδρος είναι μικρότερος. Για να γεμίσει ο κύλινδρος που υπάρχει το έβολο, το ασκείται η F2. Ναι, για να γεμίσει, μα είναι ήδη γεμάτο. Όλα αυτά είναι... είναι ποσότητα λαδιού είναι αυτό το μπλε χρώμα. Δεν περιμένεις κάτι να γεμίσει. Δηλαδή, με το που χαϊδεύεις το ένα, σηκώνεται το άλλο. Δεν περιμένεις να προχωρήσει το λάδι και να πάει να το χτυπήσει εδώ. Εξάλλου, πώς θα προχωρούσε. Είναι μία σωλήνα, πες σαν να είναι συγκοινωνούντα δοχή αυτό και αυτό. Δεν υπάρχει αέρας εδώ καθόλου. Είναι ποσότητα λαδιού. Πατάς το ένα, βγαίνει το άλλο. Και λέμε, αν θέλουμε να δεκαπλασιάσουμε τη δύναμή μας. Στην έξοδο του συστήματος, αν πούμε ότι αυτό είναι σύστημα, στην έξοδο του συστήματος τι πρέπει να κάνω, θέλω να δεκαπλασιάσω. Να το. Θα βάλω 10 φορές μεγαλύτερο πιστόνι. Γιατί να μην είναι μεγαλύτερο το της εφέρας. Μα αυτό απέδειξε ο άνθρωπος. Έκανε ολόκληρα πειραματικά δεδομένα πήρε. Και απέδειξε με μαθηματικούς τύπους, αυτός έβγαλε τη σχέση αυτή. Ο Πασκάλ. Και απέδειξε μετά από πειράματα ότι όταν θέλω να δεκαπλασιάσω, θα δεκαπλασιάσω και το εμβαδόν. Και εξάλλου αυτό έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητα. Εγώ σαν άνθρωπος, αν μπορούσα να τα κάνω όλα με τα χέρια μου, δεν θα χρειαζόμουν υδραυλικά συστήματα. Αν μπορούσα, δηλαδή, η δύναμη του χεριού μου και του βάρους μου να κάνει τα πάντα, τι να τα πάρω αυτά σαν υποβοήθηση. Εγώ τα θέλω για να μεγαλώσω τη δύναμή μου. Δηλαδή, εδώ πέρα που έχω μια δύναμη συγκεκριμένη εφένα σαν άνθρωπος, την κάνω 10 φορές μεγαλύτερη. Αυτό είναι το όφελός μου. Δεν έχω όφελος αν θέλω να τη μικράνω τη δύναμή μου, ούτε να την κρατήσω την ίδια. Αν θέλω να τη μικράνω, βάζω μικρότερη δύναμη στο χέρι μου. Εντάξει. Σας αρέσει αυτό το παράδειγμα. Έχει πάθει ποτέ κανείς λάστιχο στο αυτοκίνητό του ή έχει δει πως αλλάζουν τα λάστιχα στα αυτοκίνητα. Βλέπουμε ότι έρχεται εκεί πέρα ο μηχανικός και έχει ένα ωραίο πραγματάκι κάτω και ξαφνικά κάνει έτσι με τα χέρια του και σηκώνει όλο το αυτοκίνητο απάνω. Έχει προσπαθήσει ποτέ κανείς με τα χέρια του να σηκώσει αυτοκίνητο. Μην μου πείτε ότι μπορεί κάποιος από εσάς. Εντάξει, ούτε 4 άτομα δεν μπορούν. Αν λοιπόν έρθει ένας και χρησιμοποιήσει την αρχή του Πασκάλ, του οποίου το βάρος του είναι συγκεκριμένο, η δύναμή του είναι για παράδειγμα 100 νιούτον και το αυτοκίνητο από τη μια πλευρά του θέλει να σηκωθεί και το βάρος του από τη μια πλευρά είναι 1000 νιούτον για παράδειγμα, θα φτιάξει ο κατασκευαστής ένα κατάλληλο σύστημα το οποίο θα δεκαπλασιάζει. Άρα θα είναι 10 φορές μεγαλύτερο αυτό εδώ το έμβολο από αυτό εδώ το έμβολο. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω εδώ τα 100 νιούτον που μπορώ σαν άνθρωπος να ασκήσω και από την άλλη, πόσα θα παίρνω? 1000. Άμα παίρνω 1000 νιούτον, υποτίθεται ότι μια πλευρά μπορεί να σηκώσει τα μάξι, να βγάλω τη ρόδα να την αλλάξω. Θέλω να το σηκώσω όλο απάνω, αλλάζει τελείως η εφαρμογή. Πείτε μου τι εφαρμογή είναι, να σας πω, είναι η απάντηση. Αλλά πάντως αυτό με το αυτοκίνητο νομίζω είναι αντιπροσωπευτικό. Κανείς μας δεν μπορεί να το σηκώσει. Αν πάρουμε ένα τέτοιο μηχανάκι όμως, μηχανηματάκι, βλέπουμε ότι κάνουμε έτσι τα χέρια μας, τάκ, και σηκώνεται πάνω. Εντάξει. Κατεβείς φύγει και υδραυλικό, υδραυλικός γρύλος. Πώς? Ο υδραυλικός γρύλος, έτσι αυτή τη τεχνική. Και ο υδραυλικός γρύλος σε αυτή τη μέθοδο στηρίζεται, ναι. Γιατί δεν έχει πουθενά, δεν είδαμε εμείς καμία παροχή ρεύματος όταν μας σηκώνει το αυτοκίνητο για να βγάλουμε την μια ρόδα. Ένα πραγματάκι είναι με 4 ρόδες που το φέρνει. Εντάξει, εκεί απάνω στηρίζεται. Ωραία, έχουμε να ρωτήσουμε κάτι. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.